μετά 2011. 60 χρόνια πορείας στην υπηρεσία αυτού του νησιού σαν ολότητα, 60 χρόνια στο σπίτι του κάθε αγριώτη, 60 χρόνια από την ημέρα που την ανέλαβα η Μόσχα και ο Ανδρέας Φωτόπουλος. Στο τιμόνι της Ανδριακής σήμερα η Μαριάννα Φωτόπουλου Μαγέτη και τιμή για την εφημερίδα η παρουσία όλων σας εδώ σήμερα. Δεν θα πω περισσότερα, δεν έχω λόγο, δεν δικαιούμαι. Θα καλέσω το βήμα τον Δήμαρχο Άνδρο, τον κύριο Θεοδόση Σουσούδη, να πει δύο λογάκια και μετά θα συνεχίσουμε. Όλοι οι καλεσμένοι τιμούν με την παρουσία τους στην Ανδριακή και οι ομιλητές είναι πάρα πολύ σπουδαίοι. Ως Δήμαρχος του νησιού της Άνδρου θα ήθελα να σταθώ και να υπογραμμίσω τον καθοριστική σημασία ρόλο του τοπικού τύπου και προκειμένου της εφημερίδας Ανδριακή, καθώς συμβάλλει ακόμα με αντικειμενικότητα στη διαφύλαξη της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, της ιστορίας, της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας. Μεταξύ άλλων, η εφημερίδα έχει πρωτοστατήσει στον αγώνα για την επιστροφή στην Άνδρο των κλαπέντων κοιμηλίων από την Ιερά Μονή Παναχράτου, στην έκδοση Λευκόματος της Άνδρου, στην εξαγωγή του πρώτου Παναδριακού Συνεδρίου για την Ναυτιλία. Έχει στηρίξει το πληροδότημα Πέτρου Μουστάκα, τα Ιδρύματα Βασίλη και Λίδα Μουλανδρή, Πέτρου και Μαρίκα Σκηδονίαρο, την παρουσία στο γραμματοσύμου του Φάρου Άνδρου του Λίπη και άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά δρόμενα. Ιδιαιτέρως στην εποχή των νέων μέσων και των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων που χαρακτηρίζεται από την εξάπλωση της χρήσης άλλοτε καλής άλλοτε κακής του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θεωρώ ότι αποτελεί πρόκληση αλλά και καθήκον για την Ανδριακή και είναι σίγουρος και είμαστε όλοι βέβαιοι ότι θα συνεχίσει το έργο της αξιόπιστης ενημέρωσης, της προβολής και προώθησης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και κοινωνικών δρόμενων, με γνώμονα πάντα τη συνέπεια, την αξιοπρέπεια και την αγάπη για τον τόπο μας, όπως ακριβώς έχει πράξει μέχρι τώρα στα 60 χρόνια ζωής μας. Ανέκαθεν στην Ανδριακή βρίσκουν χώρο και φωνή αξιόλογοι άνθρωποι, με δυνατή πένα, εύστοχες επισημάνσεις, καινοτόμες ιδέες και απόψεις, που μέλημά τους είναι η αποτύπωση και η βελτίωση της καθημερινότητας, της ποιότητας και του τρόπου ζωής των Ανδριωτών. Η εφημερίδα αποτελεί εδώ και χρόνια το μοναδικό έντυπο του νησιού, καλύπτοντας το κενό της σωστής ενημέρωσης και έκφρασης όσον αφορά την τοπική κοινωνία της Άνδρου. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να ευχηθώ καλή δύναμη στην κυρία Φωτοπούλου και στην οικογένειά της και στους συνεργάτες της Ανδριακής, παράλληλα να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι η εφημερίδα Ανδριακή θα συνεχίσει να επιτελεί απρόσκοπτα το έργο της, το δημοσιογραφικό της έργο και το λειτουργήμα προς όφελος του ανδριώτη πολίτη που τόσο το έχει ανάγκη. Και στα 100 μαλλιά. Ευχαριστώ. Η επικοινωνία, όπως ξέρετε, είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης που πηγάζει από την ανάγκη για κοινωνικοποίηση και ενημέρωση. Ο περιοδικός τύπος καθυστέρησε ωστόσο αρκετά να εμφανιστεί. Η εφεύρεση της τυπογραφίας αρχικά τους Κινέζους στον 11ο αιώνα και στην Ευρώπη από το Γουτεμβέργιο περί το 1450 άνοιξε τον δρόμο. Ωστόσο η εφημερίδα ως έντυπη περιοδική έκδοση εμφανίστηκε στην Ευρώπη κατά τον 17ο αιώνα και διαδόθηκε από τον 18ο αιώνα και μετά. Αρχικά ο τύπος ήταν ελεγχόμενος από την εξουσία και είχε περιορισμένη κυκλοφορία, ενώ από τον 18ο αιώνα και εξής φιλελευθεροποιείται και πρεσβεύει τη σημασία του διαλόγου και της πληροφορίας. Οι φάσεις αυτές στην εξέλιξη του τύπου αντιστοιχούν σε άλματα στη βιομηχανία και στη τεχνολογία, από τα οποία εξαρτιόταν, όπως είναι φυσικό, και ο αριθμός των φύλων και κατά συνέπεια η διάδοση της πληροφορίας. Ήδη από την αρχαιότητα, η ανάγκη της πληροφόρησης οδήγησε σε εφευρέσεις για την ικανοποίησή της. Έτσι, σε προβεβλημένα μέρη των πόλεων, όπως οι αγορές και τα σημαντικά ιερά, αναρτώνταν ξύλινοι πίνακες ανακοινώσεων ή στείνονταν αρμάρινες στήλες με κείμενα που έπρεπε να γίνουν γνωστά στους πολίτες, συνήθως από φάση της Βουλής ή των Ιερατείων. Ως παράδειγμα, σας φέρνω το μνημείο των επωνύμων ηρώων στην αγορά της αρχαίας Αθήνας. Επρόκειτο για κτιστό βάθρο που περιβαλλόταν από λίθινους θεσούς
συνδεόμενος μεταξύ τους οριζοντίως με ξύλινες δοκίδες. Ιδρύθηκε περί το 420 π.Χ. Επάνω του είχαν στήσει τα χάκινα γάλματα των μυθικών ηρώων, των 10 αθηναϊκών φυλών, στις οποίες ο Κλισθένης το 508 π.Χ. κατένιμε όλους τους Αθηναίους πολίτες για διοικητικούς και πολιτικούς λόγους. Στις πλευρές του ανατόπε ξύλινοι πίνακες ανακοινώσεων, τα λεγόμενα λευκόματα, για την ενημέρωση των Αθηναίων πολιτών, δηλαδή σχέδια νόμων προς ψήφιση που έπρεπε να γνωρίζουν οι Αθηναίοι πριν τα ψηφίσουν, κατάλογοι στρατολογίας, δημόσιες τιμητικές διακρίσεις, επικείμενες δίκες. Τα κείμενα διαχωρίζονταν αναφυλές και τοποθετούνταν κάτω από το άγαλμα του ευώνυμου ήρωα της κάθε φυλής. Το συνολικό ύψος του περιβόλου ήταν 1,25 μέτρα περίπου, ικανοποιητικά χαμηλό για το περαστικό που θα επιθυμούσε να κουμπίσει στο παραπέτο για να διαβάσει τα αναγραφόμενα στη βάση του μνημείου. Η αρχική θέση του μνημείου πρέπει να ήταν σε άλλο σημείο, πιθανώς κάτω από το δυτικό άκρο της μεσαίας του ΟΑΣ, ενός γειτονικού κτηρίου. Η ανέγερσή του συνδέεται μάλλον με το Μητρό Ο, που ήταν ταυτόχρονα ιερό της Μητέρας των Θεών και λειτουργούσε και ως αρχείο της πόλης. Έτσι, το μνημείο των επωνύμων χρησιμεύε ως μέσο μαζικής επικοινωνίας του κράτους με τους πολίτες. Αναφέρεται και σε πολλές γραπτές πηγές, ο Δημοσθένης σε πολλά κειμενά του μας το αναφέρει. Παρόμοιοι πίνακες υπήρχαν και σε ιερά, όπου αναγράφονταν οι ιεροί νόμοι και ό,τι έπρεπε να γνωρίζουν οι πολίτες για να τηρήσουν το τυπικό της λατρείας και την ευπρέπεια των ιερών. Η Ανδριακή μπορεί να μην μετρά αιώνες ζωής ιστορίας. Στην ιστορία της όμως από τον 1957 κράτησε ως τώρα σημαντικό ρόλο στην αντικειμενική ενημέρωση του Ανδριακού της Σχοινού. Αγαπητές κυρία Μόσχα και Μαριάννα, σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλό κουράγιο. Εγώ θέλω να πω δύο κουβέντες για την περίοδο, την καινούργια περίοδο της Ανδριακής, από τότε που την αγόρασε η κυρία Μόσχα με τον Άγιστο τον Ανδρέα Κοτόπουλο. Γιατί από το 89 που γνώρισα τον Ανδρέα Κοτόπουλο την κυρία Μόσχα, μέχρι σήμερα παραμένω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνεργάτης της εφημερίδας. Κάποια διαστήματα με πολύμινες απουσίες, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Η σχέση η δική μου με την εφημερίδα και με τους ανθρώπους της εφημερίδας ήταν και παραμένει πολύ δυνατή. Θέλω λοιπόν να καταθέσω την προσωπική μου γνώμη, την προσωπική μου άποψη για τους ανθρώπους της εφημερίδας. Γιατί θεωρώ ότι σε ένα έτυπο, σε μια εφημερίδα και ειδικά σε μια τοπική εφημερίδα, η ταυτότητά της, η ταυτότητα της εφημερίδας αντανακλά την προσωπικότητα των ανθρώπων που την εκδίδουν και την διευθύνουν. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πω δύο πράγματα, δεν θα σας κουράσω, για τον Ανδρέα τον Κοτόπουλο, τον Άγνηστο Ανδρέα Κοτόπουλο, τον κύριο Ανδρέα, όπως τον έλεγα και εξακολουθώ να τον λέω μέχρι τώρα, και δύο κουβέντες για την κυρία Μόσχα. Λοιπόν, ο κύριο Ανδρέα, λοιπόν, ο Άγνηστο Ανδρέα Κοτόπουλο, πέτυχε να δημιουργήσει μια εφημερίδα που άντεξε στον χρόνο. Γιατί? Επειδή επισέθεσε όρια να είναι αυστηρά εφημερίδα, αυστηρά δημοσιογραφικά όρια. Σε μία εποχή δεν ήθελε να λειτουργεί ως όργανο, ως εργαλείο για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων, όπως συμβαίνει, όπως συνέβη στην νεότερη ιστορία στα 30 τελευταία χρόνια, στα 20 τελευταία χρόνια της ιστορίας του ελληνικού τύπου. Βλέπουμε ότι καταραίουν στην εποχή μας, έχει καταρρεύσει το σύμπαν, καταραίουν συγκροτήματα κρατεά. Γιατί επέλεξαν, για τον απλούστατο λόγο ότι επέλεξαν να διαπλαγούν, να εγκαλιστούν την εξουσία, μέχρισαν από την εξουσία, με αποτέλεσμα η εξουσία να τους παρασύρει και να τους διαλύσει. Ο κ. Ανδρέας λοιπόν ήθελε μια εφημερίδα δημοσιογραφική, καθαρά δημοσιογραφική. Όλοι έλεγαν την άποψή τους, έβαινε η διάψευση, έβαινε το τηλεγράφημα που εργόταν σε μια διαμαρτυρία η απάντηση, έπαιναν όλα, σχολιαζόταν όλα, καλοπροαίρετα και πάντα για το καλό της Άνδρου. Παλιά η Ανδριακή είχε ένα μότο που έλεγε εφημερίδα που θέλει να είναι σε κάθε ανδριότυπο σπίτι και σε κάθε ανδριότυπη επιχείρηση.
και το πέτυχε αυτό, να άνοιγε τα φύλλα, το λέει επάνω, πάνω από το ρομπότικο, είναι αυτό ακριβώς το μότο της εφημερίδας. Το πέτυχε λοιπόν ο κ. Ανδρέας αυτό και γι' αυτό η εφημερίδα ζει μέχρι σήμερα και γι' αυτό θα συνεχίσει να ζει, γιατί ξέρετε, είναι ευτυχή συγκυρία για την εφημερίδα που συνεχίζει τον ίδιο δρόμο. Δεν άλλαξε δρόμο όταν χάθηκε ο κ. Ανδρέας. Συνεχίζει τον ίδιο ακριβώς δρόμο. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως έχει πολλά χρόνια χωρίς ακόμα να διανύσει. Ο κ. Ανδρέας ήταν ένας δημοσιογράφος παλιάς κοπής. Εργαζόταν στο έθνος του Έλληνος, του Αλέφου Φιλιππόπουλου. Όσοι ξέρετε από τον χώρο του ξέρετε τι σημαίνει έθνος του Αλέφου Φιλιππόπουλου. Ήταν βαθιά ενοχικός, ποτέ δικαστικός. Έτσι. Και γι' αυτό πέτυχε. Ανδριακή όμως δεν ήταν μόνο ο Ανδρέας Οδόπουλος. Ήταν και εξακολουθεί να είναι. Όσοι πάνε στα γραφεία της εφημερίδας μέχρι σήμερα, τη βλέπουν εκεί κάθε μέρα. Κυρία Μόσα. Η οποία αγόρασε την εφημερίδα από τον πρώτο ιδιοκτήτη της, τον Ζησιά Γιαννούλη, και η οποία εξακολουθεί ακόμα και σήμερα, καθημερινά, να ασχολείται με την εφημερίδα. Για την κυρία Μόσα, λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Δεν έχω γνωρίσει στην Άνδρο άλλον άνθρωπο που με ελάχιστες λέξεις να μπορεί να αποδίδει τόσο εύστοχα καταστάσεις, χαρακτήρες, πρόσωπα της ανδριακής ζωής και καθημερινότητας. Αυτή η μοναδική της ικανότητα θεωρώ πως έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη μακροημέρωση της εφημερίδας. Πιστεύω ότι ήταν το ζύγι, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, όταν υπήρχε ο κίνδυνος κάτι να ξεφύγει. Και πιστεύω και κάτι άλλο. Αν η κυρία Μόσχα είχε αποφασίσει να μετουσιώσει το μοναδικό της ταλέντο σε κείμενο, η στήλη θα ήταν η κορυφαία της εφημερίδας. Τελειώνοντας, ελπίζω η σημερινή διευθύντρια της εφημερίδας, η κυρία Μαριάννα Φωτοπούλου Μαριέτη, να με συγχωρέσει που επέλεξα να μην αναφερθώ καθόλου σε εκείνη. Τι υπόσχομαι πως θα το κάνω σε 10 χρόνια στη γιορτή για τα 70 χρόνια της εφημερίδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός του ότι με την Μαριάννα μας συνδέει μια μακρόχρονη φιλία, αναρωτήθηκα μήπως υπήρχαν και άλλοι λόγοι για αυτή την τιμή που μου έκανε. Σαφώς η μακρόχρονη φιλία και συνεργασία μέσω της ανδριακής του κυρίου Ανδρέα Βοτόπουλου με τον πατέρα μου, τον Λονίδα τον Σιγκάλα, έπαιξε και αυτή το ρόλο της. Κάτι όμως με έκανε να σκεφτώ, ξεφυλίζοντας τις εφημερίδες, ήταν όταν έπεσε το μάτι μου στην ημερομηνία ίδρυσης. 4 Οκτωβρίου του 1957. Δύο μήνες νωρίτερα από τότε που ιδρύθηκε η εφημερίδα, θα μπορούσε να ήταν σχεδόν την ίδια ημερομηνία της γέννησής μου. Εγώ γεννήθηκα 5 Αυγούστου του 1957. Βέβαια γεννήθηκα 7 μηνύτης. Όπως έλεγε η μάνα μου, βιάστηκα να πω. Αν έβγαινα κανονικά θα είχα ακριβώς την ίδια ημερομηνία. Άρα, εφόσον η Ανδριακή αποτυπώνει την ιστορία της Άνδρου των τελευταίων 60 χρόνων, καταγράφηκε ένα μεγάλο μέρος της δικιάς μου ιστορίας, των δικών μου χρόνων. Καταγράφει την ιστορία των ωραιότερων χρόνων της ζωής μου, των παιδικών, των εφηβικών, των νεανικών. Είναι σημαντική αυτή η αφήγηση της ιστορίας, γιατί είναι η ιστορία όλων σας, όλων μας. Η Ανδριακή πρέπει να μπαίνει σε κάθε ανδριώτικο σπίτι, όπως είπε και ο Γιάννης ο Μετρινός. Κάθε ανδριώτικη επιχείρηση. Το έγραφε η εφημερίδα ακριβώς από πάνω από τον τίτλο. Κάθε έκδοση. Και ήταν όντως αλήθεια. Την Ανδριακή την έβρισκες και συνεχίζει να την βρίσκεις σε όλα τα ανδριώτικα εφοπλιστικά γραφεία, στον Πειραιά, στο Σίτι του Λονδίνου, αλλά και στα ανδριώτικα σπίτια του νησιού μας, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Βόλου, της Νέας Υόρκης, του Σικάγο, της Ουάσιγκτον, του Τορόντο, του Μόντρεαλ, της Μελβούρνης. Όπου υπήρχε ανδριώτης, υπήρχε και ανδριακή, προσφέροντας ενημέρωση και ψυχαγωγία στους αναγνώστες της. Η ανδριακή ουσιαστικά είναι η κυβωτός της ζωντανής ιστορίας της Άνδρου των τελευταίων 60 χρόνων, μιας και είναι η μακροβιότερη τοπική εφημερίδα του νησιού μας, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Ξεμιλίζοντας τις Ανδριακές και βλέποντας αυτά τα αποτυπώματα της Ανδριακής ιστορίας,
διέκρινα πόσο σημαντικά πράγματα γίνανε στον τόπο μας κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών της εφημερίδας. Συγχωρέστε με για μήπως λησμονήσω κάποια από αυτά, αλλά δεν έγινε intentional. Θα αναφερθώ ενδεικτικά μόνο σε μερικά. Η κατασκευή του νέου λιμανιού του Γαβρίου, η διάνοιξη και ασφαλτός του εσωτερικού δικτύου χώρας Γαβρίου, χώρας Κορδίου, κατασκευή του ναυτικού ομίλου, το κέντρο υγείας, το αρχαιολογικό μουσείο, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Δημοτικό Θέατρο, το κτίριο του καινούργιου Λυκείου της Άνδρου, η Καΐλιος Βιβλιοθήκη, το Ίδρυμα Κιδονιέως, είναι μόνο μερικά από αυτά που καταγράφονται στην εφημερίδα. Υπήρχαν όμως και ανδριώτες σημαντικοί που προσέφεραν ανιδιοτελώς στην πρόοδο του τόπου μας. Δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά αν δεν υπήρχαν εμπνευσμένοι δήμαρχοι ενώ τους παλιούς. Όπως ο Αΐμνηστος ο Μιχάλης ο Πολέμης, ο Αντώνης ο Αμοράτης, ο Γιώργος ο Καρκάκης, ο Σταμάτης ο Σκόρδος και άλλοι πολλοί. Διορατική πολιτική, όπως ο Γιάννης ο Παλογρασάς. Ευεργέτες, όπως οι οικογένειες Βουλανδρή, Εμμυρίκη, Πολεμαίοι, Κιδονής, Καμπάνιδες και τόσοι άλλοι. Αναρωτιέμαι αν θα υπήρχε προσκοπισμός χωρίς τον Αλέξανδρο Καλογερά, τον Αΐμνηστο, τον Πέτρο τον Κουνουρίδη, τον Αντώνη τον Πολέμη, αν θα υπήρχε Καΐλιος Βιβλιοθήκη χωρίς τον Αΐμνηστο τον Δημήτρη τον Πολέμη. ΑΟΦ, λέω όσους θυμούνται, και σκακιστική λέσχη χωρίς τον Κυραλέκο τον Γέτσι. Ιστιοφλοΐα χωρίς τον Φίλιππο τον Μωραΐτη και τον προπονητή τον κύριο Καρόνι, για όσους θυμούνται. Αν θα είχε χαρτογραφηθεί το σπήλαιο του Αλαδινού χωρίς το Φυσικό, τον κύριο Πετρόκυλο και τη σύζυγό του, για όσους θυμούνται. Αρχαιολογικό μουσείο και Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης χωρίς τους αείμνηστους Βασίλη και Ελίζα Ζουναδρή. Αν θα υπήρχε φιλαρμονική του Δήμου χωρίς τον πρώτο δάσκαλο, τον Μεταξά. Αν θα μαθαίναμε να ψέλνουμε στα ψαλτήρια των εκκλησιών μας χωρίς τον Παπαγιώργη, τον Συγκρό, τους θεολόγους Ματιό Μεμβρινό και Ηλία Ρουμάνη. Αν θα υπήρχε Ίδρυμα Κιδονιέως χωρίς τους εμπνευστές του Λεωνίδα Σιγάλα, Πέτρο και Μαρία Κιδονιέα. Και τέλος, Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης χωρίς τον αείμνηστο Μάριο Βασιλόπουλο και την Ειρήνη Βασιλοπούλου. Όλη αυτή η ιστορία καταγεγραμμένη με λεπτομέρειες στην εφημερίδα που ήταν σταθερά πάντα πλάι μας, την Ανδριακή. Συνεχίζω, πώς συνέβαινε όμως τότε και αυτοί οι άνθρωποι ξεπερνούσαν τις αδειξότητες και πραγματοποιούσαν τα όνειρά τους και υλοποιούσαν τους στόχους τους. Είναι χαρακτηριστικό ένα περιστατικό που μου διηγήθηκε ο πατέρας μου για την κατασκευή του κτηρίου του ναυτικού ομίλου. Ίσως πολλοί να μην το ξέρουν. Λέγεται ότι στο πλοίο Μοσχάντη ένα βράδυ με 7 ρηγοφόρ βρέθηκε μια ανδριώτικη παρέα. Ο αείμνηστος ο Λορέντζος ο Κασιμάτης, ο αείμνηστος ο Σπύρος ο Ποθυράτος, ο Αντώνης, ο αείμνηστος ο Αντώνης ο Πλιεζής, ο Λεωνίδας ο Σιγάλας και μερικοί άλλοι που δεν τους θυμάμαι τώρα. Το θέμα της συζήτησης ήταν ο τόπος που θα χτιζόταν ο ναυτικός όμιλος. Για την τελική επιλογή, ο αείμνηστος ο Αντώνης ο Πλιεζής, ο οποίος είχε πολεοδομικές γνώσεις ως αρχιτέκτονας, κατέθεσε τις ενστάσεις του για το σημείο που ήταν χαρακτηρισμένο ως γυαλός και παραλία. Ο αείμνηστος ο Λορέντζος ο Κασιμάτης, όντας πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Άνδρου, τότε το αποκρίθηκε. Αντώνη, όλοι οι Άνδρος είναι ένας γυαλός και μια παραλία. Τι να κάνουμε, θα χτίσουμε τον ναυτικό όμιλο στο πέταλο. Θα βρούμε τρόπο να το ξεπεράσουμε και το ξεπέρασαν. Επανασχεδιάσαμε το χειμέριο κύμα. Αγαπητοί μου φίλοι, συμπατριώτες, την ιστορία τη γράφουν οι παρέες, όπως λέει και ο ποιητής. Οι ανδριώτες εκείνης της γενιάς ήταν μια παρέα. Σεβόταν και αγαπούσαν ο ένας τον άλλον. Έψαχναν να βρουν λόγους που τους ένωναν και όχι αυτούς που τους χώριζαν. Συνεργαζόταν για το κοινό καλό, την πρόοδο του νησιού μας με στόχο την πραγμάτωση των ονείρων τους και γνώμονα την αλληλεγγύη και την προσφορά. Προσπαθούσαν να αισθάνονται ίσοι με το συντοπίτη τους, όσο και αν αυτό σήμερα ακούγεται παράξενο. Και όχι να ξεχωρίζουν. Έβλεπε στο καφενείο του Γαλιάσου τον εφοπλιστή του Σίτι του Λονδίνου να παίζει πρέφα με τον καφετζή. Στο καφενείο του Βάτη, το σημερινό πλάτανο,
καπετάνιο να πίνει ούζο με τον λοστρόμο ή τον ναύτικο. Ήταν όλη μια παρέα. Μπορεί να ήταν συμμαθητές, ήταν πάνω απ' όλα όμως φίλοι. Ο Ανδρέας ο Φωτόπουλος, ο αείμνηστος ο Ανδρέας ο Φωτόπουλος, ήταν μέρος αυτής της παρέας. Τον αγαπούσαν και τον σέβονταν. Και αυτός το ίδιο. Ρόλος του η καταγραφή της ιστορίας που γράφανε αυτές οι παρέες. Με συνέπεια, με σεβασμό, στην αντικειμενικότητα, προσπαθούσε τη γραφίδα, με τη γραφίδα του γεμάτος κατανόηση για τους συντομίτες του να μην δημιουργεί εντάσεις, αλλά να κατευνάζει τα πνεύματα. Ίσως θα έπρεπε εμείς οι νεότεροι να διδαχτούμε από τους ανδριώτες εκείνης της γενιάς. Ίσως ακολουθώντας το παράδειγμά τους και αφουγκράζοντας το βηματισμό τους, να μάθουμε να συνεργαζόμαστε περισσότερο για την πρόοδο του νησιού μας. Τώρα, όσον αφορά τα πολιτιστικά δρόμενα των πρώτων δεκαετιών που καταγράφει η εφημερίδα και έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα του πολιτισμού, τολμώ να πω ότι χωρίς να υπάρχουν μεγάλα έργα υποδομής, στάδια και ανοιχτά θέατρα, οι αδειώτες εκείνης της εποχής έβρισκαν τρόπους να εκφράζονται και να διασκεδάζουν. Στη Λέσχη Ανδρίων, για όσους θυμούνται, πέραν των χωροεσφαιρίδων και των πόλμα Σκεπάρτη, γινόταν εκθέσεις ζωγραφικής, ανδριωτών, καλλιτεχνών και όχι μόνο, όπως το αείμνηστο του Κυριάκου του Βαρδακώστα, του Βραγγέλη, του Τινιακού, του αρχιτέκτονα του Κλέσσα. Μουσικές βραδιές με συνοδεία πιάνου, λογοτεχνικές και ποιητικές συναντήσεις, στον κήπο της Λέσχης δε πεζόταν τα καλοκαίρια καραγκιόζες, βοβός κινηματογράφος και θεατρικές παραστάσεις. Για τους πιο παλιούς, αν θυμούνται, το καφενείο του Νίκου του Κοτάκη, η ΓΚΑ. Βρισκόταν στο σημείο που είναι σήμερα το εστιατόριο η παρέα μας και μετέπειτα είναι Εθνική Τράπεζα. Σημαντικές θεατρικές παραστάσεις και musical της εποχής, παρακαλώ, λάβαναν χώρα στο καφενεδάκι του ΓΚΑ. Τις αφίσες τις τύπωνε στο τυπογραφείο του Αντώνης ο Πολέμης. Καθώς και τα εισιτήρια. 25 δραχμές η πρώτη θέση, 15 η δεύτερη θέση, όταν το σουβλάκι έκανε μία δραχμή. Σημειώστε παραστάσεις. Τόσκα, βαπτιστικός, δεν πείζει τίποτα. Οι απάγγελες των Αθηνών, Βαβυλωνία, ο Βαρκάρης του Βόλγα, Στέλια Βιολάντη, ο Κώστας ο Κουτσάς, ο Λευτέρης Βογιατζής, οι αδερφές Καλουτά, ήταν μερικοί από τους σημαντικούς ηθοποιούς που παρέλασαν σε αυτό το καμενεδάκι. Οι νεότεροι να θυμούνται το Δημοτικό Θέατρο, τις Κυριακές που μαθητές εμείς βλέπαμε το παλιό ελληνικό κινηματογράφο του Κωνσταντάρα, την Αλίκη Μπουγιουκλάκη και όλους αυτούς. Από το 1982 και μετά, επί εποχής Ανδρέα και Μόσχα Φωτόπουλου, ο κ. Ανδρέας έδινε το βήμα της εφημερίδας σε συντοπίτες του να εκφράσουν πέραν του ρεπορτάζ που αποτύπωνε ο ίδιος και οι συνεργάτες του, όπως ο δάσκαλος ο Χαρίτμος ο Δερτάκης, έγραμμα στην Ανδριακή, ο Γιώργος ο Χαλακάς και άλλοι πολλοί. Μεταξύ όμως αυτών ήταν και ο πατέρας μου, ο Λεωνίδας Σιγάλας. Θα σας πω δύο λόγια για τη φιλία αυτών των άνθρωπων. Το Λεωνίδα Σιγάλα τον συνέδεε μια βαθιά και μακρόχρονη φιλία με τον Ανδρέα Φωτόπουλο. Ο ένας συμβούλευε τον άλλον στα ανδριώτικα πράγματα. Ο κ. Ανδρέας, βλέποντας τις καλλιτεχνικές ευαισθησίες του φίλου του, έδινε το βήμα της εφημερίδας για να τις εκφράσει. Ο Λεωνίδας Σιγάλας, έχοντας περάσει από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και την Ανωτάτη Πολιτική, τελικά επέλεξε να γίνει έμπορος και επιχειρηματίας. Ο κ. Ανδρέας, με τρυφερότητα και αναγνωρίζοντας το μεράκι του φίλου του στα καλλιτεχνικά, τον έθεσε συνεργάτη του και ανταποκριτή των καλλιτεχνικών δρόμενων εντός και εκτός άνδρων. Έτσι, βλέπουμε μια συνεργασία των δύο φίλων με τον Λεωνίδα τον Σιγάλα να κάνει τακτικές ανταποκρίσεις από παιδικές και σχολικές εκθέσεις, όπως τα Ανδριωτάκια στις Οικαστικές Τέχνες τον Ιούλιο του 1985, νεανικές εκθέσεις όπως της Φραντζέσκας Μανούσου τον Φεβρουάριο του 1985 στο Ινστιτούτο Βολτέρ στην Αθήνα, του φίλου του Κυριάκου του Βαρδακώστα, των ζωγράφων Τινιακού, Φραγγέλη και του αρχιτέκτονα του Φλέσσα, μέχρι και κριτικές και ανταποκρίσεις εκθέσεων που, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για τους Ματίς, Ροντέν, Μυρό, Πικάσο και του Λουίς Λοντέ. Το μεράκι του Λεωνίδα του Σιγάλα για συγγραφή λογοτεχνικών κειμένων στήριξε ο Ανδρέας Φωτόπουλος, δημοσιεύοντας αρκετά από τα χρονογραφήματά του. Τα τελευταία Χριστούγεννα του Παπαδομά, παλιούς ανδριώτικους γάμους, φουρτάλια το καλύτερο φάρμακο για το κόψιμο, το νερό ήρθε, στου Φραγκούλη την ταβέρνα, στις Μαριόγκα στην Αυλή. Είναι μερικές μόνο από τις παλιές ανδριώτικες ιστορίες
που δημοσίευσε η εφημερίδα και κάποιες από αυτές δημοσιεύτηκαν στην Καθημερινή και στην Ακρόπολη. Αυτή τη φιλία και συνεργασία πιστεύω ότι οι γονείς μας τη μεταλαμπάδευσαν σε μένα και τη Μαριάννα. Μέσα από το πνεύμα της παρέας που προανέφερα, η φιλία και η συνεργασία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μέσα από το Ίδρυμα Κεδονιέως και την εφημερίδα Αδριακή. Με τη βοήθεια της εφημερίδας, συλλέξαμε όλο το συγγραφικό υλικό του πατέρα μου και εκδώσαμε στο Ίδρυμα του Κεδονιέως το βιβλίο με τίτλο «Παλιές Ανδριώτικες Ιστορίες του Λεωνίδα Σιγάλα». Συνδιοργανώσαμε την παρουσίαση του γραμματοσύμου του Φάρου του Ουλίτη με τα υλικά ταχυδρομεία, όπως επίσης και τη φιλοτελιστική έκθεση που συνόδευε την παρουσίαση αυτή. Αλήθεια, πόσες ατέλειωτες ώρες γόνιμων συζητήσεων εμένα και της Μαριάννας δεν έχουν περάσει, μιλώντας για θέματα προώθησης της εφημερίδας, κυρίως σε δύσκολους καιρούς όταν ο ισχυρός ανταγωνισμός το επέβαλε, ή ακόμα και τα θέματα επικοινωνίας του Ιδρύματος. Οι συμβουλές ήταν για μένα πάντοτε οδηγός προς να φιλωμένους, όπως θα έλεγαν οι πατεράδες μας. Ξεφυλίζοντας το φίλο του Μαΐου του 1985, έπεσε το μάτι μου σε ένα ποίημα που διάβασα και θα ήθελα με αυτό να κλείσω σήμερα. Το έγραψε ένα κορίτσι που άνοιγε τα φτερά του τότε για να πετάξει προς τον πατέρα της και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Το ποίημα έχει τίτλο «Με δύο φτερά». Θα ήθελα να είχα δύο φτερά για να πετάξω πέρα από τις πόλεις στο τσιμέντο, τα στενά. Θα τέλειωνα τα πρωινά να αλλάξω και να αντικρίσω αυτή τη γη από ψηλά. Στους λαμπερόφωτους εθέρες να αποστάσω μακριά από το πρέπει, το δεν πρέπει, το γιατί. Και από εκεί τα όνειρά μου να φωνάξω βαθιά και δυνατά σ' όλη τη γη. Ύστερα θέλω τη χαρά μου να μοιράσω με σένα το σπουδαίο, το σοφό. Που λες πως στη ζωή μου θα χαλάσω αν δεν ακολουθήσω το σωστό. Ψηλά από το ηλιόλου στο όνειρό μου το ξέρω θα βρεθώ γοργά στη γη. Μα θα είναι πρώτα χαραγμένο στο μυαλό μου πως η ζωή μας έχει μέσα της ψυχή. Όπως καταλάβατε, το υπογράφει Μαριάννα. Μαριάννα, ψυχή. Της οποίης είπε ότι σίγουρα ψυχή, γιατί σου περισσεύει. Και μέσα από την Ανδριακή δίνεις και σε εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσωπικό ευχαριστώ στον καθέναν από εσάς που είστε εδώ, διότι τις εφημερίδες δεν τις κάνουν ούτε τα χαρτιά, ούτε το ίντερνετ, ούτε οτιδήποτε. Τις εφημερίδες τις κάνουν οι άνθρωποι. Η εφημερίδα έφτασε τα 60 χρόνια κυκλοφορίας και ανελικούς κυκλοφορίας, γιατί είχε τη συνδρομή των ανθρώπων της, είχε τη συνδρομή όλων εσάς. Και θέλω να πω πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε απόψε εδώ, σε όλους τους συνδρομητές, σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην εφημερίδα κατά καιρούς. Θέλω να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς ομιλητές, είναι λίγο υπερβολικοί, πάντα, έτσι όλοι θέλουμε να κάνουμε κάτι και λέμε πάρα πολλά. Θέλω να πω ευχαριστώ στον Νίκο, ευχαριστώ στη Λιδία. Ευχαριστώ πάρα πολύ στην Ειρήνη, τη Βασιλοπούλου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Μητρινό. Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Ράνια, την Κωνσταντινίδη και τον Στέφανο που βοήθησαν πάρα πολύ για το στήσιμο αυτής της έκθεσης. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Χαρά, τη Τζεπέρκα και στο Γιάννη, οι οποίοι, θα σας το πω όπως το νιώθω, έδωσαν τουλάχιστον σε μένα, το νόημα και την έννοια της οικογένειας, γιατί βοήθησαν πάρα πολύ σε όλη αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Να πιούμε κάτι και να τελειώνουμε. Ah, yeah, no, 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 no,